Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μητσοτάκη, σας είχα καταθέσει την ερώτηση αυτή 10 μέρες πριν. Εν τω μεταξύ μεσολάβησε η δημοσιοποίηση, η δημοσίευση των στοιχείων της Ελστάτ που δείχνουν κάτι μοναδικό. Κάτι το οποίο προφανώς δεν αναδείχθηκε τις προηγούμενες μέρες από τα δεκάδες site, τις δεκάδες εφημερίδες, μικρές και μεγάλες, ανύπαρκτες, μέσα ενημέρωσης, που έχουν μπουκώσει σε κρατικό χρήμα όλο το προηγούμενο διάστημα, σε αντίθεση με την πραγματική οικονομία και τις επιχειρήσεις. Ποιο είναι αυτό το μοναδικό? Και το λέω γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι κατόρθωμα αυτό που πετύχατε. Παραλάβατε τον Ιούλιο του 2019 μια οικονομία να τρέχει με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,8%. Παραλάβατε μια οικονομία που είχε ανορθωθεί από τα συντρίμια και από τα ερείπια δικό σας παλαιότερων επιλογών που μας βύθιζαν στα μνημόνια και ήταν για 12 συνεχόμενα τρίμηνα με θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Και ενώ είχατε υποσχεθεί και κερδίσατε τις εκλογές με αυτή την υπόσχεση ότι το 2% και το 2,5% και το 2,8% είναι πολύ χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης, σέρνεται η οικονομία. Πετύχατε το πρωτοφανές κατόρθωμα μέσα σε 4 μόλις μήνες. Μια οικονομία που είχε 12 συνεχόμενα τρίμηνα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης τον Οκτώβριο του 19. Πολύ πριν έρθει ο κορονοϊός. Πολύ πριν έρθει η πανδημία, να τη βυθίσετε στην ύφεση. Εσείς που είχατε υποσχεθεί ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι κατόρθωμα του κορονοϊού. Αυτό είναι επίτευγμα, επιτυχία δική σας. Δική σας και του κυρίου Σταϊκούρα και του οικονομικού επιτελείου, όλων των ίδιων ανθρώπων δηλαδή, που τα προηγούμενα χρόνια οι άνθρωποι γνωρίζανε πώς να βυθίσουν μια οικονομία στην ύφεση. Μας είχαν ξαναβυθίσει στην ύφεση. Και επειδή script amanent που λένε, εδώ τα στοιχεία, Ελστάτ, Eurostat μάλλον, όχι Ελστάτ, Eurostat. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το τελευταίο τρίμηνο, το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι η χώρα με τη χειρότερη απόδοση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, με μείον 0,7%. Το τέταρτο, επαναλαμβάνω, τρίμηνο, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης του 2019. Γυρνούσα εγώ, το καταθέτω στα πρακτικά. Και οι μόνες 3 χώρες που έχουν αρνητικό πρόσημο το τελευταίο τρίμηνο του 19 είναι η Ελλάδα, πρώτη και καλύτερη, αν γυρίσουμε ανάποδα όμως, τα κάνανε κάποια μέσα ενημέρωση αυτά, δείχναν ανάποδα τους χάρτες. Πρώτη λοιπόν από το τέλος, η Φιλανδία και η Ιταλία. Και πρώτο τρίμηνο του 20, το μείον 0,7 γίνεται μείον 1,6. Ο κορονοϊός φταίει, αλλά το lockdown έγινε το τελευταίο δεκαήμερο του πρώτου τριμήνου του 20. Με δύο λόγια, η πανδημία, ο κορονοϊός, γελάτε, αλλά είναι κατόρθωμα πραγματικά. Αξίζεται συγχαρητήρια αυτό που πετύχατε. Να παραλάβεις μια οικονομία με 12 συνεχόμενα τρίμηνα σε ανάπτυξη και να την πάτε εσείς οι άριστοι σε ύφεση. Ο κορονοϊός λοιπόν μάλλον σας βόλεψε σε σχέση με τις επιδόσεις στην οικονομία. Και το λέω αυτό διότι τώρα θα τα ρίξετε όλα στον κορονοϊό. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι γιατί συνέβη αυτό. Γιατί συνέβη αυτό. Γιατί τα κάνατε θάλασσα τόσο γρήγορα στην οικονομία. Παρότι παρουσιάζατε τους εαυτούς σας ως άριστους τεχνοκράτες που θα έρθετε να μας φέρετε την ανάπτυξη. Ακόμα περιμένουμε να δούμε αυτή την επενδυτική έκρηξη. Θυμάστε τι τάζατε λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ότι τις πρώτες εβδομάδες θα βάλετε μπουλντόζες στο ελληνικό για να φέρετε την ανάπτυξη και να γεμίσετε επενδύσεις. Θα ήθελα ειλικρινά να μου πείτε σήμερα μία σοβαρή επένδυση που φέρατε εσείς, όχι. Τόσο ένα χρόνο σχεδόν είστε. Όχι αυτές που είχαν δρομολογηθεί από πριν. Αλλά να κάτσουμε να δούμε γιατί τα κάνατε θάλασσα. Τα κάνατε θάλασσα πρώτα και κύρια διότι
δεν θελήσατε να αξιοποιήσετε την αξιοπιστία της χώρας που εμείς κερδίσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις διεθνείς αγορές, διότι εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, εμείς καταφέραμε την ανάπτυξη, εμείς ρυθμίσαμε το χρέος, εμείς αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία, η μόνη κυβέρνηση που παρέδωσε, όχι καμένη γη, αλλά 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Να μην αξιοποιήσετε λοιπόν αυτή την αξιοπιστία της χώρας προκειμένου, καταθέτοντας, όπως είχαμε προαναγγείλει, 5 περίπου δισεκατομμύρια σε ειδικό λογαριασμό, να έχουμε τη δυνατότητα από το 20 να έχουμε χαμηλότερους στόχους δημοσιονομικούς και άρα περιθώριο δημοσιονομικού χώρου 1%. Και γιατί το κάνατε αυτό, για να το πάτε ότι τάχα μου εσείς θα το καταφέρνατε το 2021. Με βάση αυτή την πολιτική, εμείς είχαμε δρομολογήσει και είχαμε εξαγγείλει μια σειρά από ελαφρύνσεις. Μια σειρά από μέτρα φιλοαναπτυξιακά. Την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Τη μείωση του μεσαίου συντελεστή ΦΠΑ. Τη μείωση του 50% της προκαταβολής φόρου. Την ενίσχυση επιδομάτων που ενισχύουν την εργοζήτηση. Την αύξηση του κατώτατου μισθού και το 2020 για 7,5%. Όλα αυτά τα καταργήσατε. Δεύτερον, στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που είχατε, αυτόν που αφήσαμε εμείς, ακόμα και με βάση το 3,5% και για το 19 υπήρχε λίγος και για το 20, επιλέξατε, αντί να ενισχύσετε φιλοαναπτυξιακές πολιτικές τόνωσης ενεργού ζήτησης, επιλέξατε να μειώσετε τη φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων και των μερισμάτων των μετόχων. Και αυτό βεβαίως για κάποιον ο οποίος έχει κέρδη 1 εκατομμύριο ευρώ, παραδείγματος χάρη ετησίως, είναι 40.000 ευρώ, το 4%. Για τη μεγάλη πλειοψηφία όμως των επιχειρήσεων στη χώρα, που δεν έχουν μεγάλα κέρδη, είναι ένα χαρτζιλίκι, είναι 400 ευρώ, ήταν δωροάδωρο. Και αυτοί που πήραν τα 40 και τα 50 και τα 60 από τη μείωση του φόρου, τα Χριστούγεννα δεν κάνανε διακοπές εδώ, κάνανε στην Ελβετία μάλλον. Αυτοί όμως που πέραν το κοινωνικό το μέρισμα κάθε Δεκέμβρη και ήταν 1,5 εκατομμύριο περίπου πολίτες, 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, όχι πολίτες, που πέραν το κοινωνικό μέρισμα και φέτος το πήρε μόνο το 1/4 εξ αυτών, ό,τι εισπράτταν το Δεκέμβρη το καταναλώναν στην αγορά, στα καταστήματα της αγοράς, της γειτονιάς τους, του χωριού τους, του νομού τους. Έτσι λοιπόν έβγαινα εγώ το Δεκέμβρη στα μαγαζιά, στους καταστηματάρχες και μου λέγανε ήταν οι χειρότερες γιορτές των τελευταίων 5 χρόνων. Και απορούσα, έλεγα πώς είναι δυνατόν. Ξαναγυρίσαμε στα μνημόνια και εσείς γελάγατε εδώ. Να λοιπόν τα στοιχεία. Δική σας επίσης επιλογή ήταν να περικόψετε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το δεύτερο εξάμεινο του 19. Με συνέπεια να κλείσει με 600 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με το 18. Δική σας επίσης επιλογή ήταν να ακυρώσετε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής που είχε δρομολογήσει ή υλοποιούσε ήδη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ε65, Πατρών Πύργου, βασικός οδικός άξονας Κρήτης, αεροδρόμιο Καστελίου, μετρό Θεσσαλονίκης, γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, είχαν εξασφαλισμένους πόρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και τα πήγατε όλα μαζί 2,5 χρόνια πίσω. Γιατί, για να μου δείξω ότι είναι δικά σας έργα. Η ειρωνία είναι ότι προεκλογικά λέγατε στο πρόγραμμά σας ότι με τα έργα αυτά, τα έργα υποδομής, θα διαμορφώνατε 40.000 νέες θέσεις εργασίας. Με τα έργα αυτά όμως, δεν είναι ότι φτιάχνεις μόνο υποδομές χρήσιμες για τον τόπο, δεν είναι μόνο ότι δημιουργείς θέσεις εργασίας, αλλά έχεις και επιστροφή της δαπάνης κατά το ίμιση στο κράτος. Από το ΦΠΑ, από το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, από το φόρο ειδικής κατανάλωσης. Τα σταματήσατε. Και πώς να έχουμε ανάπτυξη. Και ταυτόχρονα αφήσατε τις τράπεζες ανεξέλεγκτες. Να δανείζουν μόνος όποιο μπορεί να αποδείξει ότι έχει λεφτά και δεν χρειάζεται να δανειστεί. Την ίδια ώρα που φτιάχνατε σχέδια Ηρακλής 12 δισεκατομμυρίων εγγύσεων για τα κόκκινα δάνεια, δεν βάλατε κανέναν όρο για να δώσουν χρήμα στην αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, το Δεκέμβρη του 19, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, μειώθηκε κατά 9,4% σε ετήσια βάση και κατά 1,9% σε τριμηνιαία βάση. Για να μην μιλήσω βεβαίως για την υστέρηση έναντι στόχων που παρουσιάσατε πριν έρθει ο κορονοϊός τους δύο πρώτους μήνες
του 2020. Με δύο λόγια, κύριε Μητσοτάκη, ρίξατε ξανά, πολύ πριν έρθει η πανδημία, το καράβι σε ξέρα. Η αποτυχία σας στην οικονομία που είναι καθολική προηγείται του κορονοϊού. Μετά βεβαίως ήρθε η πανδημία. Και βεβαίως όλοι στρέψαμε το ενδιαφέρον στη δημόσια υγεία, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και σωστά. Και επειδή δεν είμαστε μίζεροι και δεν κάνουμε κριτική για την κριτική και αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, στηρίξαμε την προσπάθεια αυτή. Και λέμε ότι ορθώς σχετικά έγκαιρα συντονίστηκε η χώρα με τις οδηγίες της παγκόσμιας υγειονομικής κοινότητας. Και έλαβε και σκληρά προληπτικά μέτρα. Έλαβε όμως προληπτικά μέτρα και για την οικονομία. Έλαβε οριζόντια μέτρα για την οικονομία. Λέτε ότι έχετε στηρίξει την πραγματική οικονομία με 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού είναι αυτά? Πού είναι? Πηγαίνετε, εγώ όλες αυτές τις μέρες κυκλοφορώ. Την αγορά, στους ανθρώπους της αγοράς. Μιλάω με τους ανθρώπους της αγοράς. Εάν τα είχατε ρίξει αυτά τα 24 δις, όταν εμείς σας λέμε ρίξτε 13 και μας λέτε είναι πολλά, αν τα είχατε ρίξει, θα μου έλεγε κάποιος ότι είναι ικανοποιημένος. Δεν βρίσκω ούτε έναν ικανοποιημένο. Στην πραγματικότητα, τα δημοσιονομικά μέτρα που δεν προκαλούν χρέη στους πολίτες, σύμφωνα με την έκθεση του ΩΣΑ, που έχετε πάρει ή έχετε εξαγγείλει και έχετε πάρει, είναι μόλις 8,5 δις. 3,2 δις είναι οι αναστολές πληρωμών. Αναστολές πληρωμών. Θα κληθούν να τα πληρώσουν. Πότε και πώς άραγε. Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντος. 3,2 δις είναι οι αναστολές πληρωμών και 2 δις η επιστρεπταία προκαταβολή. Δάνειο είναι, κρατικό. Και αυτά θα τα επιστρέψουν. Να τα βάλουμε και αυτά όμως μέσα. Και αυτά που θα επιστρέψουν. Οι πολίτες, οι επιχειρηματίες. 14 είναι στο σύνολο. Όχι 24. Κάποτε ο συγχωρεμένος πατέρας σας κυβερνούσε, είχε βγει το αμίμητο 0 συν 0 ίσον 14. Τώρα εσείς έχετε 14 συν 0 ίσον 24. Αυτά είναι τα μαθηματικά σας μάλλον. Πού είναι τα 24? Βεβαίως να σας πω τι κάνετε, ένα λογικό άλμα κάνετε. Μιλάτε για την αναμενόμενη επιπρόσθετη επίδραση των μέτρων. Αλλά ακόμα και αν υπολογίσουμε αυτή την αναμενόμενη επιπρόσθετη επίδραση για να μπορούν να μας λιβανίζουν διάφοροι δευτεροκλασάτοι παρουσιαστές της τηλεόρασης που έχουν blog και τους δίνουμε χρήματα χωρίς να λέμε στο χρήματα του ελληνικού λαού είναι αυτά, κύριε Μητσοτάκη. Θα δώσετε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα λεφτά που έχετε δώσει. Τα λεφτά που έχει δώσει ο κύριος Πέτσας στους κουμπάρους και στους παρακούμπαρους. Διότι κάποτε σας κάναμε κριτική γιατί δεν είχατε λεφτά στους καναλάρχες. Οι καναλάρχες τουλάχιστον έχουν και εργαζόμενους να θρέψουν. Αυτοί οι περίεργοι τύποι, στους οποίους δώσατε αφιδώς κρατικό χρήμα για να σας λιβανίζουν στα πρωτοσέλιδά τους. Ότι είστε ο Μεσσίας, ότι είστε ο Μωυσής. Αλήθεια είναι ότι μόνο ένας Μωυσής θα μπορούσε να πάρει μια οικονομία με 12 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης και να την πάει σε ύφεση. Αλήθεια είναι αυτό. Θα δώσετε τη λίστα και τα χρήματα. Έχετε καταργήσει ακόμα και τη διαφάνεια. Μια μεταρρύθμιση θεσμική, προοδευτική για τη λογοδοσία, για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Επανέρχομαι όμως τώρα. Εμείς αφήσαμε 37 δις στα δημόσια ταμεία. Όχι γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά γιατί έπρεπε να στηρίξουμε, είμαστε οι καλοί άνθρωποι, αλλά επειδή έπρεπε να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία, επειδή δεν είχαμε τη λογική ποιος θα κυβερνήσει, αν να το αφήσουμε την παγίδα, όπως μας έκανε ο Σαμαράς εμάς. Την παγίδα του χρέους. Την παγίδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Σχεδιάζοντας παρενθέσεις. Γιατί λοιπόν, αφού υπάρχουν οι πόροι. Γιατί λοιπόν, αφού για το 2020 υπάρχει η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Δεν υπάρχει στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν υπάρχει σύμφωνο σταθερότητας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Γιατί δεν αξιοποιείται εμπροστοβαρός έγκαιρα μέρος των ταμιακών διαθεσίμων. Προκειμένου να στηρίξετε την επιχειρηματικότητα, τη μικρή και τη μεσαία. Να στηρίξετε την εργασία. Τώρα που χρειάζονται τη στήριξη. Γιατί αν το κάνετε το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, όταν θα έχουν μπει χιλιάδες λουκέτα στην αγορά, θα είναι αργά για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα μπορούν να σταθούν όρθιοι. Γιατί δεν το επιλέγετε αυτό και πηγαίνετε με το βλέποντας και κάνοντας. Έχετε επιλέξει
να χρηματοδοτήσετε την αναστολή της εργασίας αντί την ίδια την εργασία. Πουθενά άλλου στην Ευρώπη δεν γίνεται αυτό. Βεβαίως αυτές είναι κάποιες επιλογές βαθιά νεοφιλελεύθερες. Η εκπεριτροπής εργασία, η τράπεζα εργαζομένων που κάθε επιχειρηματίας θα διαλέγει κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι κάποιες ιδέες που υπήρχαν στα κοιτάπια, στα συρτάρια του Συνδέσμου Ελληνών Βιομηχάνων. Μας τις λέγανε και εμάς αυτές τις ιδέες. Εσείς τις έχετε μέσα στο Μαξίμου αυτές τις ιδέες και τις εφαρμόζετε με ευκαιρία την κρίση. Εμείς λοιπόν προτείναμε και προτείνουμε τη γενναία στήριξη της εργασίας για τις επιχειρήσεις που είναι σε αναστολή στο 100%. Για τις πληττόμενες βαριά επιχειρήσεις στην εστίαση, στον τουρισμό, στις μεταφορές. Να υπάρξει 100% του ασφαλιστικού κόστους. Χρηματοδότηση του ασφαλιστικού κόστους. Και 40% του μισθολογικού. Με την προϋπόθεση να μην απολυθεί ούτε ένας εργαζόμενος. Εσείς δίνετε λίγα και τα δίνετε και χωρίς προϋποθέσεις. Διότι από Σεπτέμβρη θα αρχίσει το μαύρο κλάμα χιλιάδων εργαζομένων. Που βεβαίως δεν θα μπορούν οι επιχειρηματίες να τους κρατήσουν και θα τους απολύουν. Και μειώνατε για κατά 20% το μισθό, το βασικό, μέσα από τον τρόπο που χρηματοδοτείτε. Επίσης, προτείναμε ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων. Εκτός της χρηματοδότησης του ασφαλιστικού και μισθολογικού κόστους, μιλάμε για μη επιστρεπτέα ενίσχυση, όπως η χώρα μας και σωστά ζητάει επιδοτήσεις για να σταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η μικρή επιχείρηση. Χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης. Εμείς λέμε με βάση τον αριθμό των εργαζόμενων να δοθούν από 2.000 ευρώ αναεργαζόμενο σε κάθε επιχείρηση και κυρίως στις μικρές και στις μεσαίες για να μην δούμε χιλιάδες λουκέτα να μπαίνουν το Σεπτέμβρη. Εσείς τι κάνετε? Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι στην πλειοψηφία τους σε απόγνωση. Προσπαθήστε να απαντήσετε σε αυτούς σήμερα, όχι σε μένα. Γιατί βλέπουν από τη μια ότι οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν. Και από την άλλη ότι η κυβέρνηση δεν καλύπτει τις ανάγκες τους. Έχετε φτιάξει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, το ΤΕΠΗΧ 2 και την επιστρεπτέα προκαταβολή. Στο 1 έχουν μπει 2.000 επιχειρήσεις, στο δεύτερο μόνο 53.000 επιχειρήσεις. Πολύ χαμηλότερο από το 10% του αριθμού των επιχειρήσεων. Όλες οι υπόλοιπες δεν είναι μέσα. Δεν αποκλείεται να δούμε το επόμενο διάστημα δράματα στο χώρο αυτό. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αποκλείεται από τα εργαλεία της πολιτείας και ο λόγος είναι ότι έχετε βάλει μπροστά τις τράπεζες ως φίλτρο ανάμεσα στην πολιτεία και στις επιχειρήσεις. Και οι τράπεζες λειτουργούν με κριτήρια τα οποία αφορούν καιρούς ομαλότητας, όχι καιρό κρίσης. Η ρευστότητα δεν φτάνει σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Φτάνει σε άλλους, στους καλούς πελάτες των τραπεζών. Υπάρχουν κεφάλαια που ενθυλακώνουν οι τράπεζες και τα διοχετεύουν στη συνέχεια στο λεγόμενο πελατειακό τους φιλέτο. Αυτή η πραγματικότητα. 16 δις ευρώ είναι αυτά τα οποία διοχετεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αρνητικό επιτόκιο. Και οι τράπεζες έχουν διοχετεύσει στην αγορά μόλις 4 δις στο πελατειακό τους φιλέτο. Διότι με όσους εγώ συναντήθηκα, μου είπαν δεν έχουμε πρόσβαση. Και βεβαίως, σας καλώ να αποδεχθείτε την πρόταση της ΓΕΣΕΒΕ να γίνει συζήτηση, ειδική συνεδρίαση των Επιτροπών Παραγωγής Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, σας καλώ για τη δική σας συνευθύνη σε αυτό, και να τεθούν τα προβλήματα αυτά. Είναι αληθινά προβλήματα, δεν είναι της αντιπολίτευσης και του αντιπολιτευτικού ρητορικού λόγου. Είναι προβλήματα της επιχειρηματικότητας αυτά. Και δώστε μου και 5 λεπτά να μιλήσω, και κλείνω, 3 λεπτά, για τους ευαίσθητους τομείς της οικονομίας. Τουρισμός, εστίαση, πολιτισμός, μεταφορές. Οι τελευταίες σας ανακοινώσεις για τη στήριξη του τουρισμού, μέσα από ένα πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το οποίο το αυξήσατε από 10 εκατομμύρια που ήταν στην περίοδο της κρίσης στα 30 εκατομμύρια. Και τώρα αυτά είναι σταγόνες στον ωκεανό. Όταν η τουριστική ζήτηση θα μειωθεί φέτος κατά 80, ας μην πω νούμερο, θα μειωθεί πάρα πολύ. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών. Αλλά όταν η εξωτερική, ο τζίρος από τους τουρίστες που έρχονται, τους ξένους τουρίστες, είναι κοντά στο 85% και η εσωτερική αγορά είναι μικρή, τι θα κάνουμε φέτος?
Ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι τουλάχιστον ένα γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού, όχι 50, όχι 30 εκατομμύρια. Εμείς λέμε δώστε 600, 700 εκατομμύρια, προτείνουμε. Δεν υπάρχουν τα λεφτά, ε. Α, δεν υπάρχουν τα λεφτά. Υπάρχουν αλλού τα λεφτά. Λεφτόδεντρα. Λεφτόδεντρα και εδώ. Ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, μην γελάτε. Γιατί στα δημόσια ταμεία δεν σας αφήσαμε λεφτόδεντρα, αλλά σας αφήσαμε τους καρπούς από τις θυσίες του ελληνικού λαού. 4 συνεχόμενα χρόνια για να βγούμε από την κρίση. Και εσείς αυτούς τους καρπούς σήμερα τους κρατάτε για να τους διοχετεύσετε στις τράπεζες και σε κάποιους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ενδεχομένως αύριο, όταν θα έχει γίνει η αναδιάρθρωση της αγοράς. Οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό αντιμετωπίστηκαν χωρίς κανένα σεβασμό. Είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι, δεν είναι μόνο οι γνωστοί φήμης καλλιτέχνες που δεν θα κάνουν φέτος συναυλίες, αλλά ακόμα και για πολύ σοβαρούς δημιουργούς που έχουν ταυτίσει το όνομά τους με την Ελλάδα, με τη χώρα μας. Η υπουργός σας τους απαξιώνει με μορφασμούς όταν διεκδικούνε για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μετά από πίεση δική μας και των καλλιτεχνών δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες τους. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοιείς, χρειάζονται στήριξη. Κτηνοτρόφοι ειδικά. Κάντε, αν θέλετε, μία επίσκεψη στην Πελοπόννησο να μιλήσετε με τους ελαιοκαλλιεργητές ή στην Κρήτη, που είναι και η πατρίδα σας. Η Κρήτη, ξέρετε, ήταν ένα νησί που δεν κατάλαβε όσο όλη η υπόλοιπη Ελλάδα την κρίση. Διότι οι άνθρωποι εκεί είχαν συμπληρωματικά εισοδήματα. Μια από τον τουρισμό, μια από τις καλλιέργειές τους. Τώρα χάνουν από όλα, χάνουν από παντού. Εντάξει, είδαν την κρίση γιατί μειώθηκαν συντάξεις, μισθοί, αλλά είχαν συμπληρωματικά εισοδήματα. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι θα γίνουν οι εποχικοί εργαζόμενοι? Υπάρχουν αόρατοι εργαζόμενοι. Αόρατοι, ξεναγοί, είδα εγώ στη Ρόδο, μου λένε οι άνθρωποι ότι θα αποκτήσουν εισόδημα 16 μήνες μετά την τελευταία φορά που είχαν εισόδημα, τον Οκτώβριο του 19. Για την εποχική εργαζόμενη. Αν όλα πάνε καλά και τελειώσει η πανδημία. Και λέμε λοιπόν, και κλείνω με αυτό, ότι για όλους αυτούς, εφόσον δεν πήρατε μέτρα εμπρός το βαρός, εφόσον δεν κινηθήκατε έγκαιρα και με γενναιότητα για να καλύψετε τη μεγάλη ύφεση που λειτουργεί ως φαύλος κύκλος και έχουμε την εμπειρία από τα χρόνια του 10-15, πρέπει τουλάχιστον τώρα να σχεδιάσετε ένα σοβαρό δίκτυο προστασίας για όσους έχουν χτυπηθεί βαριά από την κρίση, όπως κάνει η Ιταλία και η Ισπανία. Γι' αυτό προτείναμε το εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Και δεν αφορά όπως το ΚΕΑ που δίναμε εμείς μόνο τα χαμηλά εισοδήματα. Με περιουσιακά στοιχεία λέμε εμείς, αφορά και τον ελεύθερο επαγγελματία, τον δικηγόρο, τον μηχανικό, τον αυτοαπασχολούμενο, που είχε ένα σχετικά καλό εισόδημα, αλλά τρέχουν οι ανελαστικές του δαπάνες και είδε το εισόδημα αυτό να βυθίζεται, να κατακριμνίζεται. Και είναι σε απόγνωση. Και γι' αυτό λέμε, σε αυτή την ομπρέλα, 1.900.000 νοικοκυριά, άνεργοι, επισφαλώς εργαζόμενοι, εργαζόμενοι με μπλοκάκι, με εργόσιμο, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό, αγρότες, κτηνοτρόφοι, πληττόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες, καλλιτέχνες. Όλοι αυτοί και άτομα με αναπηρία, μην τους ξεχνάμε αυτούς τους συμπολίτες μας. Όλοι αυτοί να έχουν τη δυνατότητα ενός εκτακτου εισοδήματος. 400 ευρώ κατά άτομο, 200 για το δεύτερο ενήλικα στο νοικοκυριό και 100 ευρώ για κάθε τέκνο. Κύριε Μητσοτάκη, σας ζητώ σήμερα να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι σε μένα. Να απαντήσετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με πολύ μεγάλη αγωνία βλέπουν την πραγματικότητα να γίνεται ολοένα και χειρότερη και εσείς να θριαμβολογείτε, να πανηγυρίζετε με τα διάφορα site και εφημερίδες που σας λιβανίζουν, αλλά στην πράξη να δίνετε πολύ λίγα, πολύ αργά ή να ανεπαρκεί τα μέτρα τα οποία έχετε δώσει και δεν καταλαβαίνουμε και γιατί. Είχατε, και κατεβαίνω μετά από αυτό από το βήμα, ένα μόνο επιχείρημα. Ποιο? Αν εμπροστοβαρώς στηρίξουμε την πραγματική οικονομία, μπορεί να ξεμείνουμε από πυρομαχικά την επόμενη χρονιά. Και έρχεται η Κομισιόν και ανακοινώνει ένα πρόγραμμα, θετικό είπαμε εμείς, ίσως και καλύτερο των προσδοκιών μας, ένα πρόγραμμα 23 δισεκατομμύρια περίπου για την Ελλάδα την επόμενη τριετία σε επιδοτήσεις. Ποια είναι λοιπόν τώρα η δικαιολογία?
Βεβαίως θα υπάρξει διαπραγμάτευση, αλλά δεν, μπορεί να μειωθεί, αλλά δεν θα εξαφανιστεί αυτό το ποσό. Ποια είναι λοιπόν τώρα η δικαιολογία? Πιστεύω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία και πιστεύω ότι η μόνη απάντηση που μπορεί να υπάρχει είναι ότι έχετε αποφασίσει να αντιμετωπίσετε την κρίση ως ευκαιρία για μια μεγάλη και βαθιά αναδιάρθρωση στην αγορά εργασίας και στην αγορά εν γέννη. Κάποτε θα το λέγανε αυτό ο θάνατος του εμποράκου. Σήμερα θα πω εγώ ο θάνατος δυστυχώς ενός δυναμικού τμήματος της ελληνικής οικονομίας που πριν τις εκλογές το εκθιάζατε και μετά τις εκλογές τους λέτε μπαταξίδες και τους λέτε ότι οι επιχειρήσεις τους είναι ζόμπι. Ζόμπι όμως είναι η οικονομική σας πολιτική που μας έχει οδηγήσει στην ύφεση πριν την πανδημία.